Λοιπόν, δεν εμφανιστήκαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Θέλαμε να ετοιμάσουμε κάτι λίγο special. Νομίζω Αντώνη. Ότι είναι η πιο ιδιαίτερη, όμορφη, ξεχωριστή, νομίζω είναι η κατάλληλη λέξη, στιγμή όλων των podcast που έχουμε κάνει από το ξεκίνημα της χρονιάς. Συμφωνώ. Έχουν έρθει εδώ πέρα οι υπεύθυνοι, κάποιοι από αυτούς τέλος πάντων, του πρωταθλήματος που τρέχει παράλληλα με το δικό μας του μπασκετάκι ΑΜΕΑ. Είναι ο Τάκης ο Μπεκιάρης, η Ιωάννα η Δημητρά και ο Διονύσης ο Φραγκογιάννης. Παιδιά, αν θέλετε να πείτε μια καλησπέρα μπορείτε. Καλησπέρα σε όλους. Μας κάναν την τιμή, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ να έρθουν να μιλήσουμε, να δώσουμε και κάποιες πληροφορίες που θέλει να ακούσει ο κόσμος, που μπορεί να έχει κάποια άτομα με νοητική αναπηρία που θα θέλανε να ασχοληθούν με τον αθλητισμό κλπ. Νομίζω ότι είναι το πιο όμορφο δημιούργημα της διοργάνωσης. Νομίζω ότι άμα ήταν το πιο όμορφο παιδί της, θα πω, ήρθε φέτος στον κόσμο του μπασκετάκι και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό αρχικά και πάρα πολύ χαρούμενοι που θα κάνουμε μια πάρα πολύ όμορφη κουβέντα μαζί σας, παιδιά. Και εμείς είμαστε. Καταρχάς, συστηθείτε λίγο στον κόσμο, να μας πείτε τι κάνετε, με τι ασχολείστε, τις εξειδικεύσεις σας και τα σχετικά. Πάρτε το λόγο. Εγώ είμαι ο Μπεκιάρης ο Παναγιώτης, είμαι ειδικός παιδαγωγός. Είμαι στο προπονητικό team και στα Αστεράκια εξ αρχείων και στο Παναθηναϊκό ΑΜΕΑ. Και εργάζομαι ως καθηγητής ειδικής αγωγής. Διονύση. Εγώ είμαι εργοθεραπευτής και προπονητής στα Αστεράκια εξ αρχείων και στο Παναθηναϊκό ΑΜΕΑ. Προσπαθούμε μαζί με τον κύριο Μπεκιάρη να συντονίσουμε λίγο και τις δύο ομάδες και να κάνουμε τις προπονήσεις. Και η κυρία της παρέας. Ιωάννα Δημητρά. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Εγώ είμαι γυμνάστρια ειδικής αγωγής. Έχω τελειώσει το ΤΕΦΑ Αθηνών. Εργάζομαι στο ΚΕΑΜΕΑ. Είναι ΚΔΙΘ λέγεται. Είναι κέντρο διημέρευσης. Όπου εκεί έχουμε και μια... Έχουμε και την Ολυμπιακή Φλόγα, η οποία είναι, ο οποίος είναι τέλος πάντων ένας σύλλογος. Είμαι προπονήτρια στο μπάσκετ του συλλόγου και πιο μετά στο στίβο. Ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε, Αντώνη. Ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Ωραία. Θέλουμε να μας πείτε τι σας έκανε να ασχοληθείτε με παιδιά τα οποία έχουν νοητική αναπηρία και σε τι βαθμό έχετε προσεγγίσει στο μυαλό σας τον αρχικό στόχο που είχατε όταν πρώτο ξεκινήσατε. Γιατί βλέπουμε απέναντι, έχουμε απέναντι μας τρεις νέους ανθρώπους που πραγματικά αυτό μας κάνει ακόμα πιο χαρούμενους που... γιατί αυτό που κάνει τώρα είναι έργο, έτσι, δεν είναι απλά μια δουλειά, είναι κάτι παραπάνω από μια δουλειά, είναι αυτό που λέω, για μένα είναι ένα έργο κοινωνικό. Θέλω να ξεκινήσει, Γιονίση, να πεις για την ιστορία για τα αστεράκια που δημιουργήθηκαν. Να ξεκινήσω εγώ με τη ρομαντική ιστορία του πράγματος. Καταρχήν, το να επιλέξω να γίνω εργοθεραπευτής, νομίζω ότι δεν ξέρω πώς, το επέλεξα κάπου 15 ετών και τελικά υλοποιήθηκε. Το πρώτο ερέθισμα που πήρα και για το εργοθεραπευτής αλλά και για το προπονητή σε αυτούς τους πληθυσμούς μου ήρθε όταν ήμουν ακόμα μαθητής δημοτικού, όπου στην πρώτη δημοτικού συμμαθητή μου είχα έναν από τους πρωταγωνιστές και των δύο ομάδων, τον Βασίλη τον Χωριανόπουλο. Ωραία. Είμαστε συμμαθητές, γνώρισα την αναπηρία, την νοητική αναπηρία σε πρώτη φάση μέσα από τον Βασίλη, καθημερινή ζωή, συμμαθητές, δραστηριότητες αθλητικές έξω από το σχολείο. Και το ερέθισμα με έκανε σιγά σιγά να ευαισθητοποιηθώ για αυτούς τους πληθυσμούς, για όλες τις αναπηρίες και για όλες τις διαφορετικότητες και σε κάποια στιγμή, αφού είχα πλέον γίνει εργοθεραπευτής και προπονητής μπάσκετ, μου ήρθε η ιδέα μαζί με μια εργοθεραπεύτρια, την Βάνα Τουλικοπούλου, να φτιάξουμε ένα τμήμα μπάσκετ στον Αστέρα εξ αρχείων. Ο πρώτος αθλητής λοιπόν που κάλεσα ήταν και πάλι ο Βασίλης Χωριανόπουλος, βγάλαμε μια ανακοίνωση να ξεκινήσουμε και σιγά σιγά ένας μετά τον άλλον, γονείς, αθλητές, μας αγκαλιάσαν και έρχονταν στο τμήμα. Τώρα οι προσδοκίες που είχαμε, σιγά σιγά νομίζω ότι εκπληρώνονται. Το πώς προσεγγίζουμε την αναπηρία στον αθλητισμό, ακόμα το ανακαλύπτουμε, το ταξίδι συνεχίζεται. Όσο μεγαλώνει το τμήμα και μεγαλώνει όλο αυτό το εγχείρημα, βλέπουμε καινούργια πράγματα, καινούργιες δυναμικές μεταξύ των παιδιών,
κοινωνικοποίηση και διάφορες άλλες δεξιότητες που σιγά σιγά τις ανακαλύπτουμε κι εμείς. Δεν είναι κάτι το οποίο υπάρχει κάποιος μπούσουλας που τον περπατάμε. Μέρα με τη μέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα, το ψάχνουμε ακόμα. Αυτά από μένα. Εγώ συγκινούμαι μόνιμα με τον Βασιλάκη Τομέα. Ελπίζω σήμερα να καταφέρω να κρατηθώ. Φαντάζομαι με μέσω του Βασίλη σε εγωίτευσε και ο πλούτος που συνάντησε σε αυτό το παιδί, αλλά και όλο αυτό το οποίο ίσως δεν έπαιρνε σε σύγκριση με τα άλλα παιδιά και σε έκανε να μπει σε μια θέση για να του καλυτερεύσει την ζωή του και όχι μόνο του Βασίλη αλλά και των άλλων παιδιών. Λοιπόν, αυτό που βλέπω στα μάτια του Βασίλη και σχεδόν σε όλα τα παιδιά και σε όλους τους συνήλικες που ασχολούνται με τον αθλητισμό είναι η παιδική αθωότητα, την οποία προσπαθώ στη ζωή μου να την διατηρώ κι εγώ σε πολύ δύσκολα στις κοινωνίες που ζούμε, αλλά αυτό είναι, βλέπεις μια μονίμως μια παιδική αθωότητα, μια χαρά, μια ευτυχία, το οποίο προσπαθώντας να το συντηρήσουμε κι εμείς μας κάνει όλο και πιο πολύ να θέλουμε να είμαστε κοντά πέσω σε αυτή την περίσταση, πέσω στην νοητική αναπηρία, ας πούμε, στον αυτισμό, στην νοητική υστέρηση, στα συνδρομάκια down, σε άλλα σύνδρομα. Αυτό πιστεύω ότι είναι, που με κρατάει τόσο ζεστό κοντά και ψάχνω όλο και πιο πολύ ενασχόληση. Τέλεια. Παναγιώτη. Τι να πω εγώ μετά το Διονύση. Πληθωρική παρουσία, η αλήθεια είναι. Ναι, ναι. Και παιδικότητα, διατηρεί. Το έχει καταφέρει να πω. Επειδή άργησε, λέει. Ναι, και αυτό, και αυτό, και αυτό. Θα κοπείς το σπικάζ. Λοιπόν, εμένα το ταξίδι μου με το μπάσκετ νοητικής αναπηρίας ξεκίνησε από το Διονύση. Ήξερα ότι είμαι ειδικός παιδαγωγός. Ήμασταν σε κοινές παρέες, κοινούς κύκλους. Μου τηλεφώνησε, μου είπε την ιδέα. Εννοείται, δεν σκέφτηκα τίποτα, μου άρεσε πάρα πολύ. Και άρχισα να συμμετέχω. Και αυτό που λέμε και στα στεράκια, ας πούμε, είναι ότι θέλουμε να, η αναπηρία του καθενός να μην είναι εμπόδιο στο να αποκλειστεί από πράγματα και ένα πόσο μάλλον σημαντικό πράγμα που είναι αθλητισμός. Οπότε, χωρίς δεύτερη σκέψη συμμετείχα και μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα, χρονιά με τη χρονιά, οι προσδοκίες όχι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, είναι μαγικό ταξίδι. Ιωάννα, κανονικά πρέπει να σε βάλουν πρώτη να απαντήσει, αλλά είναι η τελευταία φορά που είναι η τελευταία φορά που ξεκινάς τελευταία, αλλά το κάνουμε για να ηρεμήσεις, να χαλαρώσεις. Γιατί σε βλέπουμε είσαι λίγο αγχωμένη. Και να... ναι, εντάξει, λογικό. Λοιπόν, εμένα το ερέθισμα τώρα, και εγώ στο δημοτικό θα πάω, γιατί το γέλασε όταν το είπε ο Διονύσης. Δεν είχα συμμαθητή, απλά υπήρχε ένα παιδί, θυμάμαι, το οποίος ήταν στα διαλύματα μόνος του. Δεν καταλάβαινα για ποιο λόγο είναι μόνος του, κλασικά τον κοροϊδεύανε, έβλεπες διάφορες τέλος πάντων καταστάσεις. Αυτό το παιδί εν τέλει τέλος πάντων το διώξανε από το σχολείο. Μάζεψαν υπογραφές κάποιοι γονείς τέλος πάντων και αποφάσισαν να το διώξουν από το σχολείο για να μην κολλήσουν τα υπόλοιπα παιδιά αυτό που είχε. Okay. Λοιπόν, αυτό το παιδί τώρα, μεγαλώνοντας, αντιλήφθηκα ότι ήταν στο φάσμα του αυτισμού. Απλά ήταν απομονωμένο και έτρωγε μονίμως μια συγκεκριμένη μάρκα πατατάκια. Αυτό έκανε, δεν έκανε κάτι άλλο για να δημιουργεί πρόβλημα. Αυτό ήταν το πρώτο, ας πούμε, ερέθισμα που με προβλημάτισε αρκετά και όταν ήμουν μικρή, ας πούμε, όσο μπορούσα να καταλάβω. Απλά μεγαλώνοντας, επέλεξα συνειδητά την ειδικότητα. Εμείς παίρνουμε ειδικότητα στο δεύτερο έτος, δηλαδή επιλέγουμε για να, τέλος πάντων, να αποφασίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Και μετά το βιβλίο, τέλος πάντων, που διάβασα και αυτά, εξεργάστηκα, ας πούμε, και την περίπτωση τότε και αυτά και συνειδητά επέλεξα αυτή την ειδικότητα έτσι ώστε στην ουσία όσο μπορώ να βοηθήσω να ακουστεί και η μεριά αυτών των ανθρώπων εκτός από τις προσωπικότητές τους και από, από τα χαρακτηριστικά τους. Γιατί στην ουσία τότε αυτό έγινε γιατί κανένας δεν γνώριζε την αυτισμός. Ναι. Και απλά ήταν κάτι συσσαγωγικά περίεργο και αποφασίσαμε να το βγάλουμε από το σύνολο. Οπότε αυτή ήταν η αρχή. Ασχολούμαι χρόνια. Έχω εργαστεί σε αρκετά ΑΚΔΙΘ. Το κομμάτι τώρα του αθλητισμού
Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια όπου το κομμάτι του μπάσκετ, τέλος πάντων, είναι τα τελευταία χρόνια που το έχω πιάσει, γιατί έχω βρεθεί και σε ένα κτίριο τα οποία τα παιδιά είναι αρκετά λειτουργικά και μπορούν να σταθούν στις συνθήκες, τέλος πάντων, του αθλήματος αυτού, γιατί είναι και λίγο πολύπλοκο. Ναι, αυτά. Ωραία. Οι προσδοκίες σου είναι κοντά, είστε μακριά? Οι προσδοκίες μου τώρα στην ουσία είναι απλά αυτοί οι άνθρωποι να ζουν ανάμεσά μας χωρίς να είναι δαχτυλοδεικτούμενοι. Αυτό είναι, τίποτα άλλο. Και χωρίς να τους λυπόμαστε. Μέσω της δουλειάς έχει τύχει να πάω σε άλλες χώρες, στη Σουηδία συγκεκριμένα, όπου απλά βλέπαμε πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα. Τελείως διαφορετικά. Εντάξει, είναι απίστευτο. Δηλαδή, ήταν ο ορισμός της συμπερίληψης. Δηλαδή, απλά κυκλοφορούσαν, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Κάναν ό,τι θέλανε. Βέβαια, κάναν ό,τι θέλανε. Αποφασίζανε για τα δικά τους πράγματα με κάποιους ανθρώπους απλά να τους συμβουλεύουν, όχι να τους λένε τι να κάνουν. Okay. Τώρα και εμείς εδώ στην Ελλάδα... Και νομίζω, Ιωάννα, ότι άμα τους έλεγες την εμπειρία σου για αυτή την μεσαιωνική συμπεριφορά που είχαν οι γονείς τότε στο σχολείο, φαντάζομαι ότι θα νομίζαν ότι τους κάνεις πλάκα, έτσι, το λιγότερο. Ναι, ναι, ισχύει, ισχύει. Εντάξει, άλλες εποχές τώρα, μόνο αυτό, εκεί το τοποθετώ γενικά. Ναι, okay. Λοιπόν, τα παιδιά τα ζείτε. Και ειδικά θα ήθελα να ρωτήσω για την φετινή χρονιά και για όλο αυτό που κάνουν, πόσο βλέπετε έτσι αλλαγές σε σωματικό επίπεδο, ψυχολογικό, πνευματικό, μετά από αυτό το Σαββατοκύριακο που βιώνουν. Γιατί το μπάσκετ είναι ένα άθλημα το οποίο έχει πολλή κίνηση γενικά και πρέπει να είσαι σε συνεχόμενη εγρήγορση. Τι... Και αν έχετε κάποιο παράδειγμα, δηλαδή κάτι που σας έχει μείνει, ρε παιδί μου, που βλέπετε μια αλλαγή, ας πούμε, και λες, κοίτα να δεις, ρε παιδί μου, τελικά. Τώρα που ζεστάθηκε η Ιωάννα... Τώρα που ζεστάθηκε, ναι, λοιπόν. Εγώ βλέπω, καταρχάς, βλέπω αρκετές αλλαγές στο κομμάτι της και της τεχνικής και της τακτικής. Είναι φοβερό. Επειδή τους αρέσει τόσο πολύ, κάνουν τεράστια προσπάθεια να συγκεντρωθούν σε αυτά που τους λες. Με όσο μπορούν να συγκεντρωθούν, γιατί έχουν και τα χαρακτηριστικά του κάθε... Ναι. Αθλητής, ας πούμε, κάποιος μπορεί να έχει διάσπαση, κάποιος, ας πούμε, το νοητικό του να μην τον βοηθάει τόσο, κάποιος να έχει αρκετούς ψυχαναγκασμούς. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν αρκετές δυσκολίες. Αλλά τους βλέπεις επειδή το αγαπάνε τόσο πολύ, κάνουν υπερπροσπάθεια. Ένα αυτό. Δεύτερον, στον ψυχολογικό τομέα δεν το συζητάμε. Δηλαδή είναι, τι να πω, παιδιά τα οποία ξεκινήσαμε και με μεγάλη εσωστρέφεια. Έχουμε φτάσει στην άλλη μεριά και εξωστρεφείς και να μπορούν να βγαίνουν στο ερέθισμα. Παιδιά τα οποία είχαν σε εισαγωγικά μπορούσαν να πάθουν κρίση πανικού, ναι, με, ναι, το να βρεθούν σε μια τέτοια κατάσταση. Σταδιακά, ας πούμε, τα βλέπεις ότι στέκονται και στέκονται και μπορούν και συμμετέχουν όπως ακριβώς οι υπόλοιποι, σαν να μην υπήρχε ποτέ. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Δεν το συζητώ. Εγώ χαίρομαι πολύ με αυτά που ακούω γενικά. Πάμε. Λοιπόν, εμάς είναι τα τμήματά μας, για να έχει και άλλη εμπειρία. Εμάς τα τμήματά μας, επειδή είναι αμιγώς αγωνιστικά, εννοείται έχουμε δει βελτίωση αγωνιστική και αυτό ήταν και ο σκοπός, δηλαδή ένας από τους σκοπούς μάλλον. Να κρατάμε τα τμήματά μας αγωνιστική διαδικασία και να συνεχώς να βελτιώνονται αγωνιστικά. Δηλαδή, άμα βάλει κάποιος και δει το πρώτο μάτς που παίξαμε το Νοέμβριο με το τελευταίο, είναι χαοτικές οι διαφορές σε όλες τις ομάδες. Mm-hmm. Οπότε, αγωνιστικά ο στόχος έχει επιτευχθεί. Και ψυχοκοινωνικά, εννοείται, να σας πω ένα παράδειγμα, ας πούμε, ένας αθλητής μας από τα αστεράκια, στο πρώτο μάτς που ήρθε, έπαθε κρίση πανικού και έφυγε. Mm-hmm. Δεν μας ενημέρωσε ο πατέρας, τέλος πάντων δεν προλάβαμε να το διαχειριστούμε. Μπήκανε στο αμάξι και φύγανε. Τη δεύτερη φορά με δική μας πλαισίωση και με δική μας βοήθεια κατάφερε και έπαιξε και την τρίτη φορά έδωσε και συνέντευξη. Λοιπόν, το στείλαμε και για συνέντευξη να καταπολεμήσει τη φοβία αυτή, την έκθεση στον κόσμο και στην... οπότε αυτό το χαρακτηριστικό παράδειγμα σας θέλω να σας πω ότι πόσο έχει βελτιώσει και ψυχοκοινωνικά, ας πούμε, τα παιδιά μας να είναι ανοιχτοί
να διαχειρίζονται τον κόσμο, να διαχειρίζονται τις φωνές, να διαχειρίζονται τις κάμερες. Έχουν γίνει ακόμα περισσότερο παρέα, βγαίνουν μαζί και οι γονείς έχουν γίνει παρεάκια. Και είναι και ο στόχος μας, δηλαδή, πέρα από το πρωταγωνιστικό, είναι και αυτός. Ναι. Να βγουν από το σπίτι, ας πούμε, και να κάνουν πράγματα δημιουργικά και ωραία που θα τους δυναμώσουν και θα τους βελτιώσουν σε όλα τα επίπεδα. Τέλεια. Διονύση. Λοιπόν, εγώ αρχικά προσμονούσα ότι θα επενδύσουμε σε όλο αυτό που μας έδωσε τη δυνατότητα το μπασκετάκι να γίνει, το πρωτάθλημα, στο κοινωνικό κομμάτι. Ότι τα παιδιά θα κοινωνικοποιηθούν, θα γνωρίσουν πάρα πολλούς αθλητές από άλλες ομάδες. Εν τέλει, σαν προπονητής και όχι σαν εργοθεραπευτής, πλέον είδα και τρομερή εξέλιξη μπασκετικά, αγωνιστικά. Δεν είναι μόνο η τεχνική, είναι στο επίπεδο της συνεργασίας πιο πολύ, στο ομαδικό, δηλαδή στην προπόνηση προφανώς και κάνουμε ομαδικές ασκήσεις, αλλά το να αρχίσουν τα παιδιά να πιάνουν αγωνιστικό ρυθμό, να συνεργάζονται στην άμυνα και στην επίθεση. Και όλα αυτά τα πράγματα και οι ασκήσεις, οι συνδυασμοί, προσπαθούσαμε να βγάλουμε στην προπόνηση. Οι προπονήσεις γίνονται καταρχήν, μέσα στη εβδομάδα. Συνεχίζουμε Σαββατοκύριακα. Κυριακή συνήθως. Εμείς μέσα στη εβδομάδα. Εσείς κάνετε και μέσα στη εβδομάδα. Εμείς κάνουμε μια φορά τη εβδομάδα. Από την έναρξη του πρωταθλήματος στις προπονήσεις, τους βλέπετε ότι έρχονται πιο. Ναι, πάμε να κάνουμε προπόνηση. Ναι, συζητάνε ακόμα. Για τον αγώνα, ας πούμε, θα σου πούνε. Συζητάνε φάσεις, συζητάνε στατιστική. Βαθμολογίες. Χθες με πήρε ο Αλέξης από τα Αστεράκια και με ρώτησε που θα βρω τη βαθμολογία. Να μπαίνουν και τα ίδια. Αυτά είναι. Υγιού ανταγωνισμού, ας πούμε. Πού βρισκόμαστε, πού είμαστε. Και μιλώντας για μπάσκετ, θέλω να πω ότι αυτό που σας λέω με την βελτίωση. Ότι ναι, μεν στην προπόνηση βελτιωνόμασταν. Αλλά ο αγωνιστικός ρυθμός, η προσμονή για την επόμενη αγωνιστική. Με φέρνει πολλά χρόνια πίσω σε μια κουβέντα του coach Ζήβα που μας έλεγε και προσπαθούσε να το περάσει και στους μπασκετ άνθρωπους ότι οκ, η προπόνηση, τα έχουμε λιώσει τα παιδιά στην προπόνηση αναπτυξιακά ας πούμε στα τμήματα, αλλά ένας αγώνας ίσον με 50 προπονήσεις. Και αυτό ναι μεν στα αναπτυξιακά που έχω ασχοληθεί με ακαδημίες, με παιδες, με έφηβους, με παμπέδες, έβλεπα μια βάση σε αυτό, αλλά αυτή η κουβέντα βλέπω ότι βγαίνει μπροστά μου 15-20 χρόνια μετά. Με πληθυσμούς αμαία να γίνεται πραγματικά πράξη. Κάθε αγώνα season 200 προπονήσεις. Και αυτό ευχαριστούμε πάρα πολύ το μπασκετάκι για το πρωτάθλημα. Σε αυτό λοιπόν μου δίνεις πάσα ότι που ήθελα να ρωτήσω στην καθημερινότητά τους την υπόλοιπη εβδομάδα τους τα παιδιά που δεν έρχονται να παίξουν. Αυτή η σωματική εκτόνωση βλέπετε ότι έχει και διαφορά λοιπόν σε κάποια πιθανή διάσπαση, σε κάποιο τάντρουμ που μπορεί να έχει το καθένα, σε κάποια υπερδραστηριότητα. Δηλαδή που εκτονώνονται με τον αθλητισμό είναι λιγότερες οι κρίσεις ας πούμε, που μπορεί να πάθουνε. Έχετε παρατηρήσει κάτι τέτοιο? Ο ειδικός παιδαγωγός. Πρώτα. Ναι. Με φαίνεις όχι να σου πω την αλήθεια γιατί ο πληθυσμός ο δικός μας είναι τέτοιος. Έχουμε κυρίως παιδιά με νοητική αναπηρία και δεν έχουμε θέματα εμείς προσωπικά στην ομάδα εκρήξεων ας πούμε. Οπότε, αλλά σίγουρα τους έχει, ναι, πολλαπλά ωφέλη όλο αυτό. Οκ. Okay. Και εγώ στο ίδιο θα πω ότι όχι ούτε εμείς έχουμε τέτοια θέματα. Αυτό που μπορώ να πω στην ουσία πάλι έχει να κάνει με το... Αν είχαν πάντως σίγουρα θα βοηθούσε. Ναι, ναι, γιατί δεν το συζητάμε. Στον Κίδωνα εγώ θα πω ότι υπάρχουν πιο πολλά παιδιά. Έχει πιο πολλά παιδιά στο φάσμα. Ναι, νομίζω φάσμα. Και ήδη ναι. Ναι. Οπότε εγώ νομίζω ότι υπάρχει κάποια διαφορά. Σίγουρα, δηλαδή σίγουρα. Το κοριτσάκι η Κατερίνα, ας πούμε, με το καρέ το ξανθό, από την πρώτη φορά που πάτησε παρκέ μέχρι την τελευταία, εγώ προσωπικά δηλαδή που την είδα απ' έξω, μου φάνηκε μεγάλη βελτίωσή της. Εξοικειώνονται απίστευτα γρήγορα νομίζω. Απλά ήθελα να ρωτήσω και εσάς που είστε λίγο πιο ειδικοί εγώ και παρατηρώ, τα βλέπετε... βλέποντας όλες τις ομάδες, όλους τους πληθυσμούς, στο ψυχολογικό κομμάτι. Mm. Μια τεράστια βελτίωση, εξοικείωση και σιγά σιγά αυτό, το να εξοικειώνεσαι με το καινούριο περιβάλλον που βρίσκεσαι, φέρνει και συγκέντρωση. Αυτοπεποίθηση. Ναι, ναι, χτίζουν. Παιδιά, αυτό. Το ψυχολογικό είναι και το πιο σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις. Όπως και σε όλα δηλαδή. Δεν το συζητάμε. Εγώ έχω αθλητή, έχει δυσπραξία. Ποιος?
Ο οποίος, ναι, ο οποίος στην ουσία βασικά είχε δυσκολία στο να ελέγξει τα άκρα του. Okay. Όταν ξεκίνησε, χέρια, πόδια φεύγανε. Okay. Νομίζω θα καταλάβετε ποιο. Λοιπόν, αυτό το παιδί και μέσω από το μπάσκετ, κυρίως βασικά μέσω του μπάσκετ, έχει κάνει υπερπροσπάθεια, παρόλο τη συσταγωγικά πάθηση που έχει, να καταφέρει να κάνει το πρότυπο τρεξίματος που όλοι ξέρουμε. Okay. Τον έχει βοηθήσει άπειρα, δηλαδή το γεγονός ότι ξεκινάει και τρέχει από τη μία μεριά του γηπέδου στην άλλη και δεν πέφτει πάνω σε μια μπασκέτα ή δεν παίρνει κανέναν άλλο μαζί του, είναι, εντάξει, είναι τρομερή εξέλιξη. Έχουμε δει να πηγαίνει κάποιος να σουτάρει, ο αντίπαλος να τον αφήνει. Έχουμε δει αντίπαλο να χειροκροτάει. Έχουμε δει μία, όλες είναι, αλλά με παιδιά μου έχει μείνει μια συγκεκριμένη υπέροχη συνέντευξη ενός μπαγάσα, ο οποίος μας καθήλωσε και ο λόγος του είχε τόσο πλούτο. Το Σωτήρι λες, το Νικό. Τώρα μου διαφεύγει το όνομά του. Okay. Η ψυχή του είχε τόσο πλούτο, δηλαδή αυτά που έλεγε ήταν τόσο όμορφα τα λόγια του, που η πρώτη ερώτηση που γεννήθηκε να κάνω ήταν αυτά τα παιδιά, όλο αυτό το πλούτο, πού τον έχουν και είναι τόσο, τέτοια συνέστηση να μιλάνε για αγάπη, για σεβασμό και όλα αυτά που υποτίθεται είναι πολύ πιο πάνω από τον μέσο όρο όλων εμάς, πιστεύω, το επίπεδό τους. Εκπαιδεύονται, η αίσθησή τους είναι καλύτερη. Και εκπαιδεύονται και είναι και η βάση τους τέτοια, δηλαδή. Okay. Είναι... Είχε να κάνει με αυτό που είπε στην αρχή εσύ, το παιδί, ότι είναι παιδιά. Δεν υπάρχει κακή παιδιά καθόλου σε αυτόν τον πληθυσμό. Okay. Είναι σύνθετο, διότι όταν μιλάω για παιδική αθότητα, καταρχάς μιλάμε και για αθλητές οι οποίοι έχουν εννοητική στέρηση, ας πούμε. Συναισθηματικά μπορεί να είναι στην ηλικία των 10 ετών, ένας αθλητής δηλαδή 30 ετών, συναισθηματικά να βρίσκεται στην ηλικία των 10 ετών. Εκεί θα πω ναι, ότι έχει να κάνει ότι η συναισθηματική ενσυναίσθηση είναι σε αυτά τα επίπεδα, πάρα πολύ αγάπη, πάρα πολύ φροντίδα, αλλά εδώ βλέπουμε και αθλητές οι οποίοι δεν είναι με εννοητική στέρηση, ας πούμε, αυτισμό, και υψηλής λειτουργικότητας, ας πούμε, ο δικός μας, ο Στέλιος. Πού είναι μια δυσκολία ενσυναίσθηση, ας πούμε, το αυτό. Ναι, δυσκολευόταν πάρα πολύ. Στα μέσα όμως, στο μέσα στο μπάσκετ, μέσα στην ομάδα, αποκτά διαφορετική ευθύνη, προσπαθεί να βοηθήσει τους χαμηλότερους λειτουργικά αθλητές, αντιπάλους. Όταν φτάνει η ώρα των δηλώσεων, νομίζω ότι κάποια από αυτά τα παιδιά είναι πλήρως συνειδητοποιημένα το τι θα πούνε, χωρίς να το έχουν δουλέψει από πριν, να έχουν κάνει κάποια πρόβα, νομίζω ότι τους βγαίνει έμφυτο. Γι' αυτό διδάσκεται σε αυτό που είπε ο συγκεκριμένος, δηλαδή έπρεπε να τη βάλουμε τη συνέντευξη να την αυτό που είχε πει, ήταν να διδάσκεται σε σεμινάρια, έτσι. Το λόγος του ήταν... Εντάξει, προσπαθούμε να το δουλεύουμε και εμείς αυτό, του υγιούς ανταγωνισμού, ας πούμε, και της άμυλας και της, ότι εδώ πέρα είμαστε όλοι φίλοι, είμαστε, αγωνιζόμαστε για 40 λεπτά, είμαστε αντίπαλοι, μετά είμαστε φίλοι, προσπαθούμε να το προωθούμε, ότι χειροκροτάμε την αντίπαλη ομάδα, δίνουμε χέρια, το δουλεύουμε πολύ και εμείς, αλλά σας λέω ότι είναι και... Φαντάζομαι ότι κατανοούν και οι ίδιοι ότι μπορεί ένας αντίπαλος να είναι σε ένα πιο σοβαρό φάσμα, δεν ξέρω τώρα πώς να αναπηρία. Το πω, ναι, σε μια πιο σοβαρή αναπηρία από αυτούς, και να του δίνει το χώρο που χρειάζεται, γιατί το αντιλαμβάνεται και ο ίδιος. Δηλαδή είναι ένας συνδυασμός εκπαίδευσης και ενσυναίσθησης. Ναι, εντάξει, αν θα έχουν περάσει και από ειδικά πλαίσια, ας πούμε, που έχουν συναναστραφεί με διαφορετικές λειτουργικότητες. Οπότε είναι και εκπαιδευμένοι σε αυτό, να πούμε και την αλήθεια, να έρχονται σε επαφή και με άλλες λειτουργικότητες. Okay. Και με άλλες αναπηρίες. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το άτομο. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, εγώ είχα αθλητή, ο οποίος, έχω αθλητή, ο οποίος, ας πούμε, με την ομάδα του Κίδων, όταν τον κράταγα πίσω, προσπαθούσα να τον κρατήσω πίσω, δεν δυσκολευόταν να το αντιληφθεί εκείνη την ώρα. Εντάξει, όσο είναι βαθμό είναι και λογικό, ας πούμε, ναι, θέλει να παίξει. Ναι, ναι, ναι. Θέλει να δώσει τα πάντα. Ήταν εξίσου πιο απλό. Σου λέει τώρα, εμείς κάνουμε προπόνηση, πάμε, ας πούμε, να κερδίσουμε, μαθαίνουμε αυτά. Τώρα ξαφνικά γιατί μου λες, αφού
στην προπόνηση μου έχεις πει να κάνω αυτό. Διπλό μήνυμα. Ναι, ναι. Ακριβώς. Εκεί ας πούμε είχε τη δυσκολία ότι τώρα γιατί να μην το κάνω. Τώρα τι έκανα, ξέρω εγώ, γιατί τον, αφού τον είπε εξάμηνο, δεν ήμουν σωστός. Απλά εκείνη την ώρα δεν είχες τη δυνατότητα. Γίνονταν τόσο γρήγορα, δεν μπορούσες να κάτσεις να εξηγήσεις. Μετά στην ουσία είναι, μετά από κάθε παιχνίδι, πάντα υπάρχει και διαφορετική εμπειρία. Οπότε μετά από κάθε παιχνίδι, στην ουσία, επειδή το έχουν και φρέσκο, γιατί όταν αρχίζει και περνάει ο χρόνος, ναι, 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 αρχίζουν και ξεχνάνε. Οπότε στην ουσία τους πιάνεις και τους εξηγείς, ας πούμε, τη διαφορετικότητα. Αυτό με την επανάληψη και το βιωματικό που είναι, εντάξει, το 80% mm-hmm. από το λεκτικό, mm-hmm. Τους βοηθάει να τοποθετήσουν, ας πούμε, στη σκέψη τους κάποια κουτάκια. Και οπότε στην ουσία όταν ξαναβιώσουν κάτι αντίστοιχο να πούνε, να, εδώ τώρα είναι η φάση η οποία τον αφήνω γιατί πρέπει να παίξει και αυτός, ας πούμε. Κάπως έτσι. Αλλά θέλει, δηλαδή, θέλει μόνιμα μία εκπαίδευση, okay. μία λεκτική εκπαίδευση και σίγουρα το βιωματικό. Και γι' αυτό είναι καταπληκτικό αυτό που έχετε κάνει, γιατί στην ουσία μας έχετε δώσει μεγάλη ευκαιρία να ζήσουν το βιωματικό. Τέλεια. Λοιπόν, το πρωτάθλημα το συγκεκριμένο έχει πάρει διαστάσεις. Και μέσω των σώσια και όλα αυτά το παρακολουθεί πολλοί κόσμος γενικά. Σας έχουν προσεγγίσει κι άλλοι γονείς? Δηλαδή έχει ενδιαφερθεί κόσμος να ενταχθεί και να συμμετέχει? Εγώ να πω πρώτος λίγο. Λοιπόν, εγώ έκανα τη πάρα πολύ έμπειρη κίνηση όταν αρχίσαμε πλέον να ανοίγουμε κι άλλο τις ομάδες μας πριν 2-3 χρόνια και στον Παναθηναϊκό και στα Εξάρχεια. Να βάλω το τηλέφωνο μου δεύτερο και πρώτο να είναι το τηλέφωνο του Τάκη Μπεκιάρη. Παρ' όλα αυτά θέλω να σας πω ότι αν το τηλέφωνο του Τάκη δηλαδή χτυπάει 100 φορές την εβδομάδα, επειδή προφανώς δεν τον βρίσκουν πάντα, 30 φορές θα χτυπήσει και εμένα. Καινούργιοι γονείς, καινούργιοι δαιμόνες, καινούργια πλαίσια, καινούργιοι αθλητές, τηλέφωνα. Παιδιά, αυτό είναι τέλειο, αυτό νομίζω είναι και το ζητούμενο. Τέλειο, δεν έχουμε να τα πάρουμε τα παιδιά. Ναι, εντάξει, okay, ναι, από θέμα υποδομών. Θα κάνουμε περισσότερες ομάδες και θα μεγαλώσουμε το πρωτάθλημα. Δεν θέλω να μαγχώνεστε, ναι, ναι, παιδιά. Θα βρούμε τον τρόπο. Εμένα, όλα γίνονται. Ατομικά αγωνείς, γιατί έχω την πάτησα εγώ και το έδωσα πρώτο στην τέλο. Συσταγωγικά τώρα αυτά. Απλά, ναι, ναι, αστειευόμαστε. Ναι, χτυπάει από τότε πάρα πολύ συχνά το τηλέφωνο. Με παίρνουν οι οικογένειες που θέλουν και με ρωτάνε για τον Παναθηναϊκό, για τον Αστέρα Εξαρχείων, που κάνουν προπονήσεις, αν έχουμε χώρο. Ναι ρε παιδιά, γιατί οι γονείς τώρα το βλέπουν αυτό σαν διέξοδο. Μόνο διέξοδο, κάτι παραπάνω είναι για Ιωάννα, διέξοδο. Ναι, είναι κάτι παραπάνω, δηλαδή είναι σαν σανίδα ότι θα κάνουν ένα τεράστιο δώρο στο παιδί τους. Είναι πολύ δύσκολο για τους γονείς, να τα λέμε όλα, είναι πολύ δύσκολο για τους γονείς. Εσύ Ιωάννα, σε σταματάνε στον δρόμο? Όχι, εγώ απλά θα πάρω κάποιες μεταγραφές από τα παιδιά. Με έχουν προσεγγίσει οι ίδιοι. Να έρθουν στην ομάδα, από ευχαρίστω. Δυστυχώς, εμείς ας πούμε και στο Παναθηναϊκό. Συγγνώμη, σε διέκοψα. Στο Παναθηναϊκό στα Στεράκια δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χώρο. Δηλαδή, άμα δείτε, οι αθλητές μας είναι. Γι' αυτό και στο Παναθηναϊκό κάναμε δύο τμήματα. Γιατί έχουμε 22 αθλητές. Το ταβάνι που είχαμε 18. Το έχουμε πάει 22 και θα μπορούσαμε να έχουμε άλλα 2-3 τμήματα. Για την ώρα δεν μπορούμε να το κάνουμε. Είναι σκέψη βέβαια να δημιουργήσουμε και άλλα τμήματα, ας πούμε, και ηλικιακά. Και... αν βρούμε χώρο σε γήπεδα, ώρες. Ναι, σε παίζει γήπεδα. Και έχουμε και διάφορες τοπικές δυσκολίες με τους χώρους και με τα κλειστά γήπεδα. Οπότε ναι, μακάρι να μπορούσαμε να εξυπηρετήσουμε και άλλους. Η ζήτηση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Το αισιόδοξο μήνυμα που θέλω να δώσω εδώ σε, σε αυτό το πρόβλημα που έχουμε με το δεν έχουμε χώρο, γήπεδα, ομάδες. Τον τελευταίο καιρό, όλο ένα και πιο πολλοί προπονητές μπάσκετ ή επαγγελματίες υγείας όπως εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί με προσεγγίζουν για να φτιαχτούν και άλλες ομάδες. Οπότε θεωρώ ότι σιγά σιγά όλη αυτή η προβολή που έφερε το μπασκετάκι προς τα έξω, στον αθλητισμό, νομίζω ότι θα έχει πολύ καλό αντίκτυπο. Δηλαδή, αυτό είναι σίγουρο θα δημιουργήσει. Δεν θέλω να πω τώρα ποιες ομάδες είναι, γιατί δεν είναι κάτι τελεσίδικο, αλλά είναι ιστορικά σωματεία που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν και αυτοί τα τμήματα μπάσκετ νοητικής αναπηρίας. Πάρα, λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Στη διοργάνωση, οι πάντες νιώθουν πραγματικά πολύ μεγάλη πληρότητα για όλο αυτό που συμβαίνει.
και εμείς που δεν έχουμε την τύχη να είμαστε εκεί, αλλά κυρίως τα παιδιά που είναι εκεί, η Γλυκερία, κάνω ψυχοθεραπεία, παιδιά. Ο Στέφανος, ο Κουλιαμπής, ο Βασίλης με τον Γρηγόρη που ηγούνται της διοργάνωσης και τα υπόλοιπα παιδιά που βρίσκονται εκεί, το πρώτο πράγμα που λένε είναι ότι γεμίσαμε. Εσείς πώς φεύγετε, οι γονείς πώς φεύγουν, τα παιδιά πώς φεύγουν από κάθε Σαββατοκυριακό από τα γήπεδα. Ιωάννα. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Τα παιδιά συζητάμε και τον κάθε αγώνα μέχρι να έρθει ο επόμενος. Δεν το. Όλες τις φάσεις, τα πάντα, τα λάθη, τα σωστά, τα πάντα. Τα πάντα. Το βλέπετε το μάτσο, τι χρώμα το δείτε. Δυστυχώς δεν το βλέπουμε. Το βλέπει το κάθε άτομο σπίτι μόνο του. Έχουν πιστεί για διαδικασία, κοιτάνε, ξέρουν πώς. Κάποια παιδιά δεν χειριζόντουσαν το YouTube ή στη σελίδα στο μπασκετάκι, τα μάθανε. Λίγο λόγω γλώσσας. Εκπαιδευτικό είναι αυτό. Ναι, εντάξει, εκπαιδευτικό. Και πληροφορική, να τα λέμε. Είναι παιδιά τα οποία δεν μπορούν να γράψουν ή είναι από άλλη χώρα. Οπότε έχουν κάνει τα προσπάθεια για να μπορέσουν να μπαίνουν. Βέβαια, εντάξει, έχουμε ένα ραδιορβίλες τρελές, έτσι, γιατί λένε «Κυρία Μπίκα, παίζουμε 4 ώρα με το ξέρω εγώ, δεν παίζει». Αλλά δεν έχει σημασία, δηλαδή είναι και αυτό. Οι γονείς πώς... Οι γονείς, η αλήθεια είναι, εντάξει, είναι μεγάλη έκπληξη για κάποιους, έχουν μπει στο mood, έχουν προωθεί, δηλαδή γιατί και οι άνθρωποι, έτσι, μένουν σε διάφορες περιοχές της Αθήνας. Και κάθε Σάββατο, Παρασάββατο, τα φέρνουν, τα παίρνουν και για αυτούς τώρα... Βλέπεις μια... χαρά, πάει στα πρόσωπά τους. Αν βλέπω χαρά, τώρα που έγινε ο αγώνας του σχηματάρι, μου είχαν πάρει σχεδόν όλοι οι γονείς τηλέφωνο να μιλήσουμε με το σύλλογο, να βάλουμε πούλμαν για τους γονείς. Να έρθουν, άλλοι που μπορούσαν να οδηγήσουν, τέλος πάντων ήρθανε. Λοιπόν, μην σας πω λίγο, τελικά ο σύλλογος... έβαλε πούλμαν και ήρθανε μαζί με τις στέγες του συλλόγου, γιατί έχουν και στέγες στο Γαλάτσι και στο Χαϊδάρι που μένουν παιδιά μέσα, μένουν άτομα, μένουν ηλική στέρηση. Οπότε στην ουσία η εκδρομή των στεγών έγινε στο σχηματάρι. Γι' αυτό και τα 25 σαν ναι, ήρθανε όλοι βασικά, όλοι οι γονείς που έρχονται κάθε Σάββατο ήρθανε. Και μόλις τελείωσε, εντάξει, ενθουσιαστήκανε, τους άρεσε πάρα πολύ και η διοργάνωση και εκεί και το μάτς και όλα. Μόλις γυρίσαμε, πάλι μου είπαν ότι να ξέρεις ότι αν ξαναβγούμε εκτός θα προσεγγίσουμε τον πρόεδρο του συλλόγου να πληρώσουμε εμείς την βενζίνη, δηλαδή τους βλέπεις, οπότε... Ωχ, Παναγία μου. Εσείς? Εμείς παίρνουμε πολύ θετικό feedback από τους γονείς, δεν το συζητάμε τώρα αυτό, εντάξει. Και γενικότερα από τότε που έχουμε ξεκινήσει και από όσο μάλλον από όταν έχουμε μπει στο πρωτάθλημα στο μπασκετάκι. Είναι εντυπωσιασμένοι με την ποιότητα των υπηρεσιών, ας πούμε, με τα βίντεο, με τις συνεντεύξεις, με κλειστό. Γίνεται σε πολύ ισότιμα, ας πούμε, όλο αυτό. Σε σχέση με τυπικό πληθυσμό, ας πούμε. Οπότε είναι πολύ θετικό το feedback και τους αρέσει που μπαίνουν σε διαδικασία αγωνιστική συνεχώς και ανά δύο Σάββατα. Για παιδιά να τα βλέπουν και όλοι μαζί, οικογενειακά, έτσι. Ναι, εννοείται. Εννοείται τα μπαμπάς, βλέπουν. Μαμά και το παιδί και φανταστείτε τη χαρά τώρα να βλέπουν το βίντεο. Και με τις συνεντεύξεις πολύ, ας πούμε. Και το live streaming. Πολλά μέλη της οικογένειας κάθονται σπίτι και βλέπουν live streaming τον αγώνα. Πώς και εμείς εννοείται, γιατί, συγγνώμη, γιατί μας ρώτησες ότι πώς φεύγουμε, εννοείται φεύγουμε με χαμόγελα. Αυτό είναι ασυζητητή, ας πούμε. Πώς διαχειρίζονται, σε εισαγωγικά πάντα θα την πω, διασημότητα, δηλαδή τα καλάθια, τις φάσεις, τα δείχνουν, ξέρω εγώ, σε κάποιο φίλο του. Υπάρχει δηλαδή αυτή η κινητικότητα. Κάναμε και το All Star, να πούμε, που κάνανε τα τρίποντά τους, τις βολές τους, όλα αυτά, δώσαμε βραβεία. Όλο αυτό πώς το αντιληφθήκανε. Εγώ, επειδή πολλούς έχω και στα social media, ας πούμε, φτιάχνουν βιντεάκια μόνοι στο TikTok με στιγμές και φωτογραφίες και βίντεο και τραγούδια από πίσω, το βιώνω. Τους άρεσε πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ δημιουργικό όλο αυτό. Του δημιουργεί ένα φοβερό κλίμα και μεταξύ τους. Δηλαδή, το έχω ξαναείπα σε κάποιον άλλο που μιλήσαμε. Τα παιδιά μας, οι αθλητές μας, για παράδειγμα στο Παναθηναϊκό, 6 αθλητές, 7 έρχονται από το Ίδρυμα Θεοτόκος.
τύχαινε να μην κάνουν παρέα στο Ίδρυμα Θεοτόκος μέσα. Μπορεί να ήταν μαζί στο εργαστήριο, μαζί στις τάξεις, στο διάλειμμα. Δεν κάνανε παρέα. Και ξαφνικά, ερχόμενοι στο Παναθηναϊκό, ας πούμε, δίνω αυτό το παράδειγμα τώρα, άρχισαν να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους κοινωνικά, να κάνουν παρέα, να μιλάνε στα τηλέφωνα. Είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει. Μέσα από την προπόνηση και μέσα από τους αγώνες, γιατί μέσα από τους αγώνες αντιλαμβάνονται καλύτερα τον όρο ομάδα. Έτσι, σιγά σιγά αρχίζουν να χτίζονται φιλίες. Φιλίες ενηλίκων που πιθανότατα θα κρατήσουν σίγουρα για όλη τη, πιστεύω, για όλη τη ζωή. Και έχουν γίνει παρέα και γονείς, έτσι. Ναι, σίγουρα. Πάλι θα φέρω παράδειγμα, θα μας μαλώσει η Ρώτη, λέμε για το Παναθηναϊκό. Ναι, λέμε για τα Αστεράκια. Λοιπόν. Ναι, να αναφέρουμε λίγο και τους άλλους συλλόγους, να πούμε. Εννοείται. Τους πέτυχα τους γονείς στο τελευταίο μάτς που έγινε στον Κολονό και πίνανε ρακόμελα, ήταν σε κατάσταση ωραία και έχουν γίνει παρεάκι. Και επίσης πάλι στα social τους έχω και βλέπω ότι κάνουν γλέντια μαζί με τα παιδιά και έχουν γίνει παρέα μέσα από το. Από την ομάδα, ας πούμε, έχουν γνωριστεί και έχουν γίνει παρέα. Και είναι όντως επίσης συγκινητικό, ας πούμε. Ενδεικτικό παράδειγμα για τους γονείς, πάλι η ιστορία από τα Εξάρχεια τώρα μου ήρθε από τα Αστεράκια. Στο ετήσιο πάρτι του Αστέρα Εξαρχείων, είδαμε γονείς από τα Αστεράκια Εξαρχείων. Συγκλονιστικό. Ή να πηγαίνουν στο δωμάτιο του Αστέρα Εξαρχείων και να αγοράζουν τα πάντα. Φούτερ, μπλουζάκια, ημερολόγια, να ενισχύσουν το σύλλογο. Δηλαδή. Είναι συγκλονιστικό. Είναι η έννοια του ανήκει κάπου. Είμαστε σε μια ομάδα. Συμμετέχουμε κι εμείς οι γονείς όπως μπορούμε να βοηθήσουμε. Αντώνη μου. Λοιπόν, σε πολλά μέτωπα έχει αρχίσει να δίνεται μάχη για την συμπερίληψη και στα σχολεία και στον αθλητισμό. Και πλέον, παιδιά, τώρα εσείς ηγείστε αυτής της ιστορίας κατά κάποιο τρόπο. Πάλι όμως ιδιωτική πρωτοβουλία. Ναι. Μιλάμε για συμπερίληψη και μιλάς τώρα για προσπάθειες ατόμων, ναι. Ας πούμε, και όχι θεσμικά. Αυτό μπορούμε να το αναλύσουμε αν θέλετε με το κράτος, αυτό που ζούμε όλοι εδώ ανάμεσα. 5-6 εκπομπές. Χωρίς την ιδιωτική πρωτοβουλία, παιδιά, δεν θα γινόταν τίποτα και πουθενά. Αρχικά, για να μην γίνει αυτό που συνάντησε η Ιωάννα, θα πρέπει ο καθένας από εμάς να εκπαιδεύει τον διπλανό του για το, το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται όχι μόνο σε αυτά τα παιδιά, αλλά γενικότερα στην κοινωνία. Είναι πάρα πολύ εύκολο, πραγματικά. Απλά να αφήσουν, δηλαδή στην ουσία στα σχολεία. Ξεκινάμε από το νηπιαγωγείο δημοτικό. Αν αφήσει τα ίδια παιδιά να αλληλεπιδράσουν χωρίς παρέμβαση, είτε από το γονιό, χωρίς χαρακτηρισμό, είτε από οποιονδήποτε τέλος πάντων την κοινωνία, τα ίδια παιδιά, το τυπικό παιδί με το παιδί με την νοητική υστέρηση ή τον αυτισμό ή οτιδήποτε, θα βρει τρόπο να επικοινωνήσει. Δηλαδή θα είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Αν αφήσουμε απλά τα παιδιά να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους. Γι' αυτό, ας πούμε, στην Αυστραλία. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Τα παιδιά που έχουν νοητική υστέρηση ή αυτισμό ή σύνδρομο Down είναι μέσα στην τάξη με τα τυπικά παιδιά. Βέβαια με την κατάλληλη πλαισίωση, αν χρειάζεται. Αλλά στην ουσία, όταν μπεις σε αυτές τις ηλικίες και έχουν το βιωματικό, ότι βλέπουν ότι ο συμμαθητής τους είναι διαφορετικός σε κάποια πράγματα. Και έχουν και το λευτικό από είτε αυτόν που τον πλησιώνει είτε από τον δάσκαλο να τους εξηγεί για ποιο λόγο ο συμμαθητής τους είναι διαφορετικός, απλά τον αποδέχονται. Και έχει τελειώσει μεγαλώνοντας, έχουν ήδη αποδεχτεί όλες τις καταστάσεις και γίνεται ένας ενήλικας ο οποίος το θεωρεί φυσιολογικό, ας πούμε, να το βάλουμε τον όρο, να υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις, όπως υπάρχει ο άλλος που φοράει τα γυαλιά, όπως υπάρχει ο άλλος που είναι ψηλός, ο άλλος που είναι κοντός. Ναι. Δηλαδή, νομίζω εκεί είναι το θέμα. Υπάρχει ένταξη από πολύ πολύ μικρή ηλικία που τα παιδιά ακόμα αναπτύσσονται. Ναι. Εσείς, παιδιά. Λοιπόν, μιας και ανέφερες τη λέξη συμπερίληψη. Παγκοσμίως είναι λίγο μια λέξη που έχει γίνει της μόδας όταν μιλάμε για αμαία. Αυτό που εξετάζουν τώρα όλοι οι επαγγελματίες στον χώρο είναι τι πάει να πει επί της ουσίας συμπερίληψη. Με ποιους όρους γίνεται, πώς πλαισιώνεται, ποιες προσαρμογές χρειάζονται, ποιοι είναι αυτοί που υποστηρίζουν τους πληθυσμούς. Δηλαδή, πάρα πολλές προσπάθειες παγκοσμίως που βλέπουμε και παρατηρούμε, είτε στα κέντρα ειδικών θεραπείων, είτε μέσω του αθλητισμού, είτε δεν ξέρω εγώ κάποιο οργανισμό. Να μπαίνει η λέξη συμπερίληψη, παλεύουμε. Για να συμπεριλάβουμε. Επί της ουσίας όμως εμείς ψάχνουμε την ισότητα. Okay. Δηλαδή με ίσους όρους να συμμετέχουμε όλοι στα πάντα. Και με την επιλογή του καθενός για το τι θα επιλέξει να κάνει στις κοινωνίες που ζούμε. Οπότε
όταν βάζουμε τη λέξη περίληψη, όποιος την χρησιμοποιεί και όποιος την διαφημίζει ή όποιος την πάει να την κάνει πράξη, να είναι πολύ προσεκτικός στον τρόπο με τον οποίο θα το βάλει μπροστά αυτό. Γιατί είναι διαφορετικό απλά να βάζεις μια λέξη, είναι διαφορετικό να πας να την υλοποιήσεις μετά. Συμφωνώ μαζί σου, Διονύση. Θέλει τεράστια ευαισθησία το θέμα και θέλει και επαγγελματίες. Κατάρτιση. Θέλει κατάρτιση. Παναγιώτη. Με κάλυψε ο Γιάννης. Όχι, όχι, άμα συμφωνείτε είμαστε κομπλέ. Λοιπόν, αυτό το ταξίδι το βιώνετε εσείς από πρώτο χέρι, έτσι. Θέλω να μας πείτε μια ιστορία, μια εικόνα, ένα βίωμα σε όλη αυτή τη διαδρομή που μπορεί να σας έχει μείνει και να το μοιραστείτε εδώ μαζί μας. Θα πω και εγώ το δικό μου που μου έχει τύχει σε γήπεδο, αλλά να μας πείτε λίγο κι εσείς. Να πω εγώ? Ναι, ναι, ξεκίνα Παναγιώτη. Όχι τη εβδομάδα που πέρασε τώρα που ήταν το σηματάρι, την προηγούμενη είχαμε προπόνηση, δεν θα πω για αγώνα, θα πω για προπόνηση που έχει να κάνει με την εμπειρία μας όμως στο μπασκετάκι. Ωραία. Ο Διονύσης δεν ήταν, την έκανα εγώ την προπόνηση και στο τέλος πήρα όλα τα παιδιά στα αποδυτήρια να συζητήσουμε για την εμπειρία τους στο μπασκετάκι μέχρι τώρα, να πάρω έτσι ένα feedback και να το συζητήσουμε. Η Κατερίνα, ένα κοριτσάκι έτσι που δεν ανοίγεται πολύ, δεν μιλάει πολύ, που τους ρώτησα ας πούμε πώς είναι η εμπειρία σας, μου είπε μέσα από την καρδιά της ότι είμαστε ομαδάρα. Και μας άφησε όλους παγωτό ας πούμε και έκπληκτους και ήταν μια πολύ δυνατή στιγμή ας πούμε και τη συζητάω και τη λέω παντού. Αυτή σίγουρα και άλλες πολλές ας πούμε, η πρώτη που μου ήρθε ήταν αυτή. Ωραία. Ιωάννα. Αυτό προσπαθώ να σκεφτώ τόση ώρα. Τι να... Θες να δώσεις το λόγο στο Διονύση, να σκεφτείς. Έχεις κάτι προχειρό. Έχεις κάτι εσύ Διονύση. Έχω άπειρα, δεν ξέρω τι να... Έχω άπειρα κι εγώ. Δηλαδή να πρωτοδιαλέξω και το πραγματικά όλο αυτό το ταξίδι είναι πολλά χρόνια, ξέρεις, που το τρέχουμε. Είναι, δηλαδή θα δικήσω κάποια στιγμή. Ναι. Πρόχειρα μου έρχεται τη χρονιά που ήμουν προπονητής στο αντρικό στα Εξάρχεια. Παίζαμε ένα πάρα πολύ κρίσιμο match και είχα τον Βασίλη από τα Αστεράκια στη δωδεκάδα του αντρικού. Μιας και λέγαμε για συμπερίληψη, αυτό είναι συμπερίληψη. Μιας και λέγαμε για συμπερίληψη λοιπόν και θα σας πω και γιατί είναι συμπερίληψη. Ο Βασίλης είχε συνηθίσει με τους προηγούμενους προπονητές, δεν γνωρίζαν και καλά την αναπηρία του Βασίλη και πώς το χειριζόμαστε. Ο Βασίλης είχε συνηθίσει αν θα μπει η δωδεκάδα, αν κερδίζουμε 20 πόντους ή αν χάνουμε 20 πόντους, να παίξει τα τελευταία 2 λεπτά, ας πούμε. Τέλος πάντων, παίζαμε ένα πολύ κρίσιμο μάτς για το πρωτάθλημα, γιατί προσπαθούσαμε να διατηρηθούμε στην κατηγορία. Και στο τρίτο δεκάλεπτο, το μάτς είναι ντέρμπι, είναι ισοπαλία. Παίρνω time out. Εντάξει, μετά, μέσα από πολλή προπόνηση και πολλή κουβέντα με τους υπόλοιπους συναθλητές του, είχε στοιχευθετηθεί σωστά το πώς θα γίνει. Τον φωνάζω, του λέω μπαίνεις, είναι ισοπαλία από το παιχνίδι. Βγάζω σύστημα κανονικά στο πινακάκι, δείχνω στους υπόλοιπους παίκτες τι πρέπει να κάνουν για να επιτευχθεί ένα ελεύθερο σουτ στο Βασίλη. Και το φοβερό είναι ότι τελικά μπαίνει ο Βασίλης μέσα, σκοράρει. Δεν σκοράρει, βάζει τρίποντο. Βάζει τρίποντο. Και το παιχνίδι ήταν σαν να έληξε. Έγινε γιορτή, οι συναθλητές του κλαίγανε, ο Βασίλης έκλαιγε, ο Βασίλης έφυγε στο γήπεδο πανηγύρισε. Οι αντίπαλοι κλαίγανε, τα χάσανε, ήταν σαν να έληξε το μάτς, σαν να μπήκε ένα buzzer beater. Κάναμε κανένα πεντάλεπτο, μέχρι να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο δεν μπορούσαμε ακόμα να συνειδητοποιήσουμε τι ακριβώς είναι αυτό που ζούμε. Εν τέλει, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ήταν τόσο σημαντικό το ότι μπήκε ο Βασίλης, ότι σκόραρε στο αντρικό, που η αντίπαλη ομάδα ήταν σαν να έχασε από το τρίτο δεκάλεπτο. Ναι. Δηλαδή παράτησαν το μάτς μετά. Έχασε και να το μιλήσω. Ναι, κερδίσαμε 15-20 πόντους. Δεν έχει καμία σημασία. Ναι, δεν έχει σημασία, αλλά έχει τόσο μεγάλο αντίκτυπο στην ψυχολογία του αντιπάλου, ότι κοίταξε να δεις, μπήκε ο Βασίλης τώρα μέσα. Και πώς θα το διαχειριστούμε, πρέπει να τον αφήσουμε, δεν πρέπει να τον αφήσουμε. Εγώ έλεγα στους αντίπαλους προπονητές, παίζετε άμυνα κανονικά. Αν καταφέρουμε να βγάλουμε ένα σουτ, θα το βγάλουμε. Και ήταν συγκλονιστική στιγμή. Μεγάλο μάθημα και για αυτούς δηλαδή. Ναι, ναι, εννοείται. Έρχονται ξανά σε επαφή με το τι είναι τελικά αθλητισμός και τι μας προσφέρει. Ναι, προφανώς, εννοείται. Και εντάξει, η κερκίδα σοκαρίστηκε. Δηλαδή σοκαρίστηκε και έπεσε το γήπεδο. Ναι, έπεσε το γήπεδο. Οι οπαδοί και οι γονείς και όσοι ήταν στο γήπεδο, δηλαδή το πρώτο μπαμ που πήρανε ήταν τι κάνει αυτός, βάζει το Βασίλη μέσα στο τρίτο δεκάλεπτο το παιχνίδι είναι ντέρμπι. Το δεύτερο ήταν αν τον έβαλε τρίποντο. Το τρίτο ήταν ότι οι αντίπαλοι δεν μπορούσαν να το διαχειριστούν πλέον αυτό που έγινε. Καλό κόλπο. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Ιωάννα, κέρδισε χρόνο. Κέρδισε, εγώ ναι.
Εντάξει, εγώ έχω να πω μια εμπειρία εκτός από προπόνηση. Λοιπόν, και θα πω και ένα από παιχνίδι έτσι ωραίο που ήταν. Στην προπόνηση. Λοιπόν, στην προπόνηση, εμείς πήγαμε στο γήπεδο του Χαϊδαρίου δύο φορές την εβδομάδα, κάθε πρωί τέλος πάντων, γιατί τα παιδιά είναι όλα μαζεμένα στο γκρι που δουλεύω. Οπότε μας είναι λίγο εύκολο έτσι, ναι, να έχουμε ψηλό στάνταρ προπονήσεις. Λοιπόν, σε κάποιες προπονήσεις έχετε μαζί μας ο νοσηλευτής, ο οποίος τυχαίνει να ξέρει μπάσκετ ο άνθρωπος. Και καλό, δηλαδή τον βλέπεις, ας πούμε, χωρίς ζέστομα, χωρίς τίποτα, πάει στα τρίπλα. Να τον προτείνουμε στο μικρό κόσμο, άμα χρειαστεί ναι, τον άνθρωπο. Ναι, θέλουμε παιδιά, γιατί πολλούς. Λοιπόν, τίποτα, απλά μπαίνει μέσα χωρίς ζέστομα και απλά σουτάρει και μπαίνουν όλα. Τα παιδιά το αντιλαμβάνονται αυτό, ότι όπου εδώ είναι πολύ καλός. Λοιπόν, εγώ τον έχω χρησιμοποιήσει άπειρες φορές στην προπόνηση. Και τον βάζω συνήθως σε παίχτες, οι οποίοι έτσι λίγο να τους πιέσει στο σπάλα, ας πούμε, στο... ξεκίνησε από το σπάλα βασικά, τον ψηλό, να μάθουν λίγο με την πίεση, γιατί κάποια στιγμή να μας έτυχε ο Παλαθηναϊκός που δεν μας άφηνε να πάρουμε μπάλα. Εκεί θα τον έλπιζε να μου λέει, μα δεν με αφήνουνε ρε Ιωάννα. Λοιπόν, οπότε τι έγινε, όταν ξεκίνησα και τον έβαζα στην προπόνηση και όντως πίεζε ο άνθρωπος και αυτά, όλοι οι άλλοι αντιλήφθηκαν ότι στην ουσία σε όποιον το βάζει σημαίνει ότι είναι καλός παίχτης. Και σημαίνει ότι ναι, οπότε ζητάγανε από τον πιο καλό παίχτη μέχρι τον πιο έτσι χαμηλούλη να πω, που δεν μπορεί να ξεχωρίσει ποια είναι η αμυνεκτήθηση, ζητάγανε να παίξουν με τον συγκεκριμένο άνθρωπο για να καταφέρουν, ας πούμε, να τον... όχι να τον νικήσουν, έτσι λίγο να τον σπρώξουν, να του πάρουν μια μπάλα και να... όχι να τους φτιάξει τη μέρα μετά, εντάξει. Ναι. Να τους συζητάγανε τα επόμενα 3 χρόνια, το ότι καταφέραν, ας πούμε, να παίξουν αντίπαλοι με τον νοσηλευτή που είναι τυπικός. Ένα αυτό και εντάξει το άλλο ήταν με την Ελίνα την Καντέρογλου. Την αγαπώ την Ελίνα πάρα πολύ. Τη λατρεύω την Ελίνα. Είναι η πρώτη μου μεταγραφή. Την αγαπώ πάρα πολύ. Μου δήλωσε Παναθηναϊκός από κούνια η Ελίνα. Ναι, ναι, ναι. Είναι εντάξει. Κουρελιακός που λέει συνέχεια στους Ολυμπιακούς, στο Πούλμαν. Λοιπόν, η Ελίνα. Τώρα ποιο μάτς, νομίζω με τα Αστεράκια ήταν. Με τα Αστεράκια πρέπει να ήταν. Εντάξει, είναι φοβερή γιατί απλά παίρνει μπάλα. Και εκεί που λες τώρα, ξέρεις, που μπαίνεις στα θηρία, ας πούμε, και λες τώρα μην την κρεμίσει και κανένας. Δεν πολύ χαμπαριάζει, ας πούμε. Πάει κατευθείαν να πάει να βάλει το καλάθι. Λοιπόν, κάποια στιγμή, όντως βάζει το καλάθι, μιλάμε... Καλά, πολλά έχει βάλει από τον ήχο, ναι. Το έναυσμα, μιλάω. Α, το πρώτο, το πρώτο. Το έναυσμα. Οπότε στην ουσία πανηγυρίζει που έβαλε το καλάθι και αμέσως στην επόμενη φάση μας βάζουν καλάθι η κοπέλα από τα Αστεράκια πάλι. Η Ευρυδίκη. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Δεν έκανε αυτό όμως. Στην οποία ο πανηγυρισμός της, ας πούμε, και το χειροκρότημά της ήταν αντίστοιχο με το δικό της καλάθι. Δηλαδή. Μπράβο, σκοράραμε και δύο. Τίποτα, ναι, αυτό βλέπεις τη... Την Ελλάδα και δύο. Ναι, ναι. Η δουλειά έγινε, σκοράραμε και δύο σήμερα. Ακριβώς. Άσε τώρα να τρέχουν οι άλλοι. Δηλαδή που σε ένα μάτσο, ας πούμε, τυπικό, θα σκεφτείς, ρε γαμώτο, μόλις το έβαλα το δύσκολο καλά, πάει μου το ακυρώνει η άλλη ομάδα. Η Ελίνα ήταν πανευτυχής που σκοράραν και δύο. Εντάξει, είναι τρομερό. Αυτά βλέπεις. Στην ουσία, εντάξει, εγώ δηλαδή. Αυτά μου λίγο μου δίνουν δύναμη, το ότι αυτά τα παιδιά γενικά, αυτοί οι άνθρωποι, μένουν σε στιγμές που δεν μένουμε εμείς. Δηλαδή, εμάς μας τρώει λίγο η καθημερινότητα. Να. Επεξεργαζόμαστε πολύ, διάφορα πράγματα και χάνουμε την ουσία. Ναι, την ουσία. Αυτά τα παιδιά θα βάλουν ένα καλάθι και θα διασκεδάσουν μόλι την ψυχή τους, θα χαρούν μόλι την ψυχή τους. Εμείς θα πάμε στο επόμενο πρόβλημα. Τι τίτλο θα... Να πω λίγο και το δικό μου, γιατί εγώ έλειψα ένα Σάββατο γιατί έδινα εξετάσεις και δεν μπόρεσα να είμαι. Το επόμενο Σάββατο από αυτό ήρθε ένα παιδάκι από τη Σύναψη, δεν θυμάμαι το όνομά του, να με συγχωρέσετε, το οποίο ήρθε τρέχοντας και μου είπε, μα καλά, πού ήσουνα,
δεν ήρθε στο προηγούμενο παιχνίδι μας να δεις πόσο καλύτερος έχω γίνει. Και πήγε και έκανε προθέρμανση και έβαζε καλάθια και έλεγε «Γλυκερία, γλυκερία, κοίτα, μπορώ και βάζω καλά». Παιδιά, εγώ έλειωσα, διαλύθηκα, δεν μπορώ να σας εξηγήσω πώς ήταν αυτό το πράγμα. Ήταν ό,τι καλύτερο μπορεί να μου έχει συμβεί πολύ καιρό. Γιατί και αυτοί δεν όνται, παιδί μου, εκεί πέρα με τον κόσμο. Ναι, καλά, ναι, έχουμε γίνει παρέα όλοι τώρα. Και... όπως οι γονείς, με τους γονείς, εσείς, ακόμα και εσείς με τα παιδιά πλέον. Και με το Στέφανο που καπαίνει τη συνέντευξη, έχουμε γίνει όλοι παρέα και γνωριζόμαστε πια και είναι... Στις ομάδες θα χαλάτε μόνο. Πολύ καλά, εγώ το παράξα να κάνουμε εδώ στο Παναθηναϊκό. Ωραία, και θα κλείσουμε με αυτό. Τι τίτλο θα δίνατε σε όλο αυτό το που γίνεται, το... τη φετινή χρονιά στο μπασκετάκι. Μπασκετάκι, αμέα μπαϊαφής. Όχι, όχι, όχι. Θέλουμε λίγο έτσι, συνέστημα, θέλουμε συνέστημα. Κάτσε, πρέπει να... Της Ιωάννας θα της αφήσουμε χρόνο, γιατί το έχει κερδίσει αυτό το δικαίωμα. Ιωνίζε, εσύ όμως σε έχω για γρήγορα, θα το βρεις. Εντάξει, το ψάχνω και εγώ τώρα όπως το... Ποια λέξη, ρε παιδί μου, θα χρησιμοποιήσεις για να χαρακτηρίσεις όλο αυτό το πράγμα? Θα πάω πίσω μερικούς μήνες όταν το χτίζαμε όλο αυτό, το δημιουργούσαμε όλοι μαζί σε μια βίντεο κλίση που είχαμε όλοι μεταξύ μας, οι εκπαιδευτές, οι προπονητές, οι υπεύθυνοι του μπασκετάκι, που ψάχαμε να βρούμε τότε πώς ακριβώς θα γίνει, με τι όρους θα γίνει και πώς εν τέλει θα έχει σκορ στον πίνακα, δεν θα έχει, θα είναι 4 δεκάλεπτα, πώς θα το φτιάξουμε. Και ήμουνα ίσως ο μοναδικός που επέμενα ότι πρέπει να πάμε επί ίσους όρους σε όλα, ισότητα για τους αθλητές, ισότητα. Δηλαδή ακόμα και η στατιστική, εγώ ήταν η ιδέα δικιά μου να μπει και η στατιστική. Δηλαδή ανταγωνισμός, ναι, ισότητα. Ακριβώς όπως οι αθλητές τυπικής ανάπτυξης, έτσι από τη στιγμή που πλαισιώνουμε αθλητές με αναπηρίες, να γίνει επίσης με ίσους όρους. Και νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει σε τεράστιο βαθμό. Είναι πραγματικά, αυτή είναι τη λέξη που έβαζα εγώ στο πρωτάθλημα που έχουμε φτιάξει. Ισότητα σε όλα τα επίπεδα για όλους τους αθλητές, με όλες τις αναπηρίες. Εντάσσουμε και τα δύο φύλλα, άντρες γυναίκες. Νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει αυτό. Παναγιώτη. Να συμφωνήσουμε στο τέτοιο. Για να ξεμπερδέψουμε. Όχι, οικονομία. Όχι, για να σε βγάλω να πούμε το μότο που έχουμε. Το κάνουμε τάπα στου αποκλεισμού και βάζουμε τρίποδο συμπερίληψη. Αμέ. Ωραία. Και μας άρεσε και εμάς πάρα πολύ. Όχι, το είπα εγώ. Μας αρέσει. Το χρησιμοποιούμε. Μας αρέσει πάρα πολύ. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πώς περάσατε? Πάρα πολύ ωραία. Υπέροχα. Εδώ Ιωάννα μας έλεγε. Ιωάννα, με λέγε. Ιωάννα, πώς είσαι? Λύθηκε στην πορεία, Ιωάννα. Ποια πορεία, από την αρχή λέει. Τα χαιρετίσματά μας σε Κιδωνά, Σύναψης, ποιοι άλλοι μας λοιπόν, στην Ηρώνα τα Στεράκια, σε όλη την ομάδα τα Στεράκια. Όπου θέλετε παιδιά, εννοείται, ναι. Στον Παναθηναϊκό, στην Γεωμαία. Ναι, και σας δίνω την πάσα να καλέσετε τους εκπαιδευτές συνέχεια, έναν θέτο χρόνο, και άλλους εκπαιδευτές, προπονητές, να σας μιλήσουμε για τις δικές τους εμπειρίες, γιατί πραγματικά, αν είδατε κιόλας, ο καθένας από εμάς αποτυπώνεται διαφορετικά πράγματα. Το ζει διαφορετικά, είναι ωραίο και σιγά σιγά κάποια στιγμή κάποια συνέντευξη με τους πρωταγωνιστές, με τους αθλητές. Εννοείται. Εννοείται. Από το στόμα μου το πήρε. Εννοείται, παιδιά. Εκπλαγείται. Εγώ πραγματικά αυτό θα ήθελα. Υπάρχει θεσκαριά. Υπάρχει θεσκαριά. Απλά είπαμε να κάνουμε μια εισαγωγή αναγνωριστική τώρα. Δεν θα μας γλιτώσουν τα παιδιά, να το ξέρετε. Και θα φέρουμε και του Σταρ. Εννοείται. Θα φέρουμε και του Σταρ. Όλοι Σταρ είναι, δεν έχουμε. Θα φέρουμε και του Σταρ. Είναι όντω πρωταγωνιστέ, ρε παιδί μου. Εντάξει, του Σταρ. Κάποιοι έχουν και τίτλο. Ναι, εντάξει. Και αμέσω δεν γίνεται. Ναι, ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, να είστε καλά. Λοιπόν, για το καλό σας να το ακούσεις το ολόκληρο. Φιλιά πολλά, πολύ μπάσκετ και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά, παιδιά, για χαρά σε όλους.